προχωρήσουμε τώρα σε μια, παραδοσιακή διαδικασία, η οποία είναι η βράβευση εκπαιδευτικών και φορέων, οι οποίοι μας συμπαραστάθηκαν ή συνεργάστηκαν μαζί μας τη χρονιά που πέρασε. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τους πιο μικρούς. Να ξεκινήσω δηλαδή από το νηπιαγωγείο Σιγρίου. Οι μικροί μαθητές. Οι μικροί μαθητές, σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό τους, συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Φυσικές Διεργασίες για τον Πλανήτη μας. Ελάτε να γνωρίσουμε τους σεισμούς που οργάνωσε το μουσείο, και θα ήθελα να ζητήσω την κυρία Σοφία Πετρογιάννου, που είναι και τους μαθητές του νηπιαγωγείου Σιγρίου, να έρθουν για να παραλάβουν το δίπλωμα και μικρά αναμνηστικά δώρα για τα παιδιά. Να προχωρήσουμε στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Στρατάκη, τη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που μας τιμά πάντα με την παρουσία της, να καλέσω το 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης για τη διάκρισή του στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με το Petrified Robot, καθώς και τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Φυσικές Διεργασίες. Η κυρία Λεμονιά Πετρά και οι μαθητές του σχολείου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, να πω και εγώ με τη σειρά μου σε όλους τους εκπαιδευτικούς, γιατί αν δεν ήταν αυτοί δεν θα γινόταν τίποτα μαζί με τους μαθητές. Γι' αυτό θα ήθελα και από τους γονείς να συμπαραστέκονται πάντα τους μαθητές και τους δασκάλους, για να πετύχουμε την ανάδειξη της πολιτιστικής μας, γεωλογικής και οτιδήποτε κληρονομιά έχουμε στον τόπο μας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Ζούλο, πάντα έχουμε συνεργασία μεταξύ μας και θα συνεχιστεί. Το 10ο ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των εκπαιδευτικών και των μαθητών του 9ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης. Θα ήθελα να σας πω ότι ο έπαινος αυτός ανήκει στην ομάδα του Petrified Robot, που είναι αποφαρτίζεται από 6 μαθητές και μια εκπαιδευτικό, τους οποίους θα ήθελα να αναφέρω. Είναι η Χριστίνα Κουμαρά, η Δούκης από Παπαμακαρίου, ο Στρατής Βασιλέλης, ο Λουκάς Πετραβέλης, είναι ο Γιάννης ο Γιομιλάς και, ο Στέλιος ο Ελευθερίου και η δασκάλα της πληροφορικής, η κυρία Ανδριανή Σαραντίδου, η οποία διδάσκει φέτος στο σχολείο της Αθήνας και γι' αυτό δεν είναι μαζί μας να παραλάβει το συγκεκριμένο δίπλωμα. Δεν θα σας κουράσω άλλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να προχωρήσουμε και να ζητήσω τον κύριο Περιφερειάρχη αυτή τη φορά να δώσει εκείνο το βραβείο στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης για τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Φυσικές Διεργασίες στον πλανήτη μας. Ελάτε να γνωρίσουμε τους σεισμούς. Η κυρία Κατερίνα Γιαννακού, η Διευθύντρια. Το επόμενο σχολείο είναι το Δημοτικό Σχολείο Αγιάσου. Θα ήθελα να παρακαλέσω το Σεβασμιότατο για το Δημοτικό Σχολείο Αγιάσου για τη συμμετοχή και πάλι στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Φυσικές Διεργασίες. Ποιος θα παραλάβει? Κυρία Στρατάκη, θα το παραλάβετε εσείς.
Το Δημοτικό Σχολείο Λυτρόπολης Θερμής για την οργάνωση παιδικών δράσεων γνωριμίας των μαθητών για τη Λέσβο, Παγκόσμιο Γεωπάρκο, ο κύριος Βάλλες. Ναι, θα το δώσει ο κύριος. Όχι, διευθυντής του σχολείου. Μου δίνεται η τιμή σήμερα να πάω μερικά χρόνια πίσω, διότι ήμουν ο διευθυντής ο οποίος προήγαγα το τετραθέσιο Δημοτικό Σχολείο Μικροπόλεως Θερμής σε εξαθέσιο πριν πολλά χρόνια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε άξιοι συνεχιστές του έργου το οποίο κάποτε κάποιοι συνάδελφοί σας ξεκίνησαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, για να σας δω όλους, η γυναίκα μου πίσω εδώ, να έρθει εδώ. Να προχωρήσουμε στις βραβεύσεις. Είναι το Δημοτικό Σχολείο Μύθυμνας. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ο κύριος Άρης Ελευθερίου. Η κυρία Εμμανουήλ Ευστρατεία, η διευθύντρια. Μπορείς να έρθει. Κυρία Στρατάκη, να το πάρετε πάλι εσείς. Ως εκπρόσωπο της εκπαίδευσης. Να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες του Δήμου Δυτικής Λέσβου σε εσάς προσωπικά και στο Συμβούλιο καθώς και στον Δημάρχη. Ελέγχθηκε στην αρχή από το Σεβασμιότατο ότι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το προηγουμένο δάσος εδώ, έχει κάνει γνωστό το νησί μας στον κόσμο. Εγώ θέλω να πω ότι είναι αντίθετα πράγματα. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας έκανε γνωστή την ιστορία του κόσμου στον κόσμο. Αυτή η μεγάλη προσφορά θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει ανάχωμα στις μελούμενες απαράδεκτες επεμβάσεις που σκοπεύουν να κάνουν. Και τώρα ευχαριστούμε πολύ του Δημοτικού να προχωράμε στο Δημοτικό Σχολείο Παπάδου για τη συνεργασία με το Μουσείο στα πλαίσια της φιλοξενίας των μαθητών και εκπαιδευτικών από το Σχολείο Βιλουέργας Υπόρες Γιάρας της Ισπανίας, αλλά και τη συμμετοχή στι δράσει που οργανώνει το σχολείο για τη γνωριμία των μαθητών για τη Λέσβο Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Ζορμπά, τον διευθυντή του σχολείου, να παραλάβει το δίπλωμα και από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο κύριο Αξιώτη, θα το. Κάθε χρόνο χαίρομαι ιδιαίτερα που τον βρίσκω εδώ και το σχολείο στο οποίο γεννήθηκα αντιπροσωπεύει Και να σας ευχαριστήσουμε για τις ευκαιρίες που μας δίνετε να μπορέσουμε να συμμετέχουμε σε αυτές τις δράσεις του Μουσείου, γιατί είναι στη φιλοσοφία του σχολείου οι συνεργασίες και η ανάδειξη του τόπου, αλλά και των δράσεων μέσα από αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά. Το Δημοτικό Σχολείο Πέτρας για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Φυσικές Διεργασίες στον πλανήτη μας
Η κυρία Αριστεία Αναστασιάδου, διευθύντρια, είναι εδώ. Να παρακαλέσω τον αντιδήμαρχο Δυτικής Λέσβου, τον κύριο Στρατή Ζαφύρη. Ευχαριστούμε πολύ. Και κλείνουμε τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Σιδρίου για την συμμετοχή τους στις δράσεις του Μουσείου και να παρακαλέσουμε τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Σιδρίου, τον κύριο Τσίκνα. Κύριε Πρόεδρε, προχωράμε στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το Γυμνάσιο Καλονής. Η κυρία Καλούμη Μυρτό, εκπαιδευτικός, θα παραλάβει το δίπλωμα για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Φυσικές Διεργασίες στο Πλανήτη. Να παρακαλέσω τον κύριο Μουτζούρη, δεν ξέρει εκείνος γιατί το σχολείο της Καλονής πρέπει να το βραβεύσετε εσείς. Λόγω οικογενειακής παράδοσης. Και γονεί στο κύριο. Και το πειραματικό Λύκειο Μυτιλίνης. Σχολείο. Πρέπει να πω κάθε χρόνο συμμετέχει σε ποικίλες δράσεις για το Γεωπάρκο Λέσβου. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Ειρήνη Μουτζουρέλη, αλλά και όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στις δράσεις, τόσο με το Λύκειο το Γιώκα της Ιαπωνίας, που το υποδέχτηκαν στο πειραματικό Λύκειο, αλλά και τις ποικίλες δράσεις που κάνουν στα πλαίσια της ανάδειξης του Γεωπάρκου Λέσβου και τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Φυσικές Διεργασίες του πλανήτη μας. Είναι και εδώ και ο κύριος Σαϊβαλιώτης. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Σεβασμιότητε, θα το δώσετε. Δεν μπορούσε να δείτε καλύτερο άνθρωπο, γιατί είμαι και την ελιά σου. Να πω λίγο και εγώ κάτι. Η συνεργασία του σχολείου, του πειραματικού Λυκείου Μυτιλίνης, είναι πάρα πολύ παλιά από το Μουσείο της Ιστορίας. Σχεδόν πάει πίσω στους ιδεολογικούς χρόνους που θα λέγει ο κύριος Ζούρος. Θα ήθελα έτσι δημόσια για ακόμα μια φορά, γιατί ειδικά το έχω πει πάρα πολλές φορές, να τους ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή τους, την στήριξή τους, τις ιδέες τους, την πολύτιμη βοήθειά τους. Όλο αυτό το καιρό. Και πριν κλείσουμε από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχουμε ένα
ένα ειδικό δίπλωμα για την κυρία Βαρβάρα Πετρίδου, την υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δεύτερης Αθήνας, για την πρωτοβουλία για την οργάνωση στη Λέσβο του Σεμιναρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο «Το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO και το Λέσβο και το Πολιτωμένο Δάσος υπό το πρίσμα της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία». Όπως σας είπα, αυτός είναι ένας μικρός σταθμός. Ήταν ένας μικρός σταθμός. Φιλοξενήσαμε στη Λέσβο 50 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προέρχονται από τα σχολεία της Αττικής. Και θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την κυρία Πετρίδου και να ζητήσω από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, που συμμετείχε σε ποικίλες δράσεις για την προσέλκυση επισκεπτών, να κάνει την πράγμαση. Κύριος Μερσινιάς, που άλλωστε κατάγεται για την ΕΡΕΣΟ, όπου φιλοξενήθηκε με την προεκτική. Όχι, εγώ δύο λόγια. Δεν με γνωρίζετε, όμως εγώ έχω αγαπήσει τη Λέσβο και τους ανθρώπους της. Έχω αγαπήσει το νησί, με έχει εμπνεύσει ο κύριος Λέσβος και θεωρώ πολύ μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή ενώπιόν σας. Ευχαριστώ όλο το Διοικητικό Συμβουλίο, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ζούρο. Και χαίρομαι πάρα πολύ, θα το τονίσω και αυτό, γιατί είναι εδώ ο καθηγητής μου στο μεταπτυχιακό, ο κύριος Αναστασάκης. Σας ευχαριστώ. Και θα περάσουμε στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κάθε χρόνο έχουμε φοιτητές πανεπιστημίων οι οποίοι έρχονται και συμμετέχουν σε δράσεις του μουσείου, πραγματοποιούν διπλωματικές εργασίες, εκπονούν μεταπτυχιακές διατριβές, εκπονούν διδακτορικές διατριβές. Φέτος το καλοκαίρι, ανάμεσα στους φοιτητές που ήρθαν στο μουσείο, είχαμε και μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, παρουσία. Ένα κορίτσι που κατάγεται από τη Λέσβο και το οποίο πραγματικά έκανε μια εξαιρετική δουλειά συμμετέχοντας στις δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προβολής του μουσείου. Είναι η κυρία Ευτυχία Βαλαβάνη, η οποία σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και συμμετείχε μαζί μας στα εκπαιδευτικά προγράμματα φέτος το καλοκαίρι. Η Ευτυχία βέβαια έχει εξεταστική αυτή την περίοδο και δεν μπορούσε να έρθει στη Μυτιλήνη, αλλά είναι εδώ οι γονείς της και θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Βασίλη Παλαφάνη και την κυρία Σανούλα Περάστη, κυρία Βασίλη. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Αναστασάκη, εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Διοικητικό Συμβούλιο, να... Είμαι από την Κρήτη, οπότε οι δέντες του πάνε μαζί. Πρέπει να πω ότι όλο τον χρόνο συνεργαζόμαστε με πολλούς τοπικούς φορείς. Ανάμεσα στους τοπικούς φορείς και κατά καιρούς έχουμε επισημάνει το ρόλο των συλλογικοτήτων, των συλλόγων για την ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Η ευαισθητοποίηση γύρω από το περιβάλλον είναι πάρα πολύ σημαντική. Και φέτος αποφασίσαμε να δώσουμε ένα ειδικό δίπλωμα στο Σύλλογο Προστασίας και Εξοραϊσμού Περιβάλλοντος των Απανταχού Χρουσιανών, ο Χρούσος, για την προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων του Χρούσου και της Λέσβου σε περιβαλλοντικά θέματα μέσω της έκδοσης «Η Χρουσιανή Εφημερίδα» και της συνεργασίας τους για την ανάδειξη του Γεωπάρκου Λέσβου στην Αθήνα, σε εκδηλώσεις στην Αθήνα αλλά και στο νησί μας.
Και θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Ακριώτη, τον εκπρόσωπο του Τμήματος Περιβάλλοντος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου, να απονείμει το δίπλωμα στον πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Μπλούκα, και στην υπεύθυνη έκδοση της εφημερίδας Χριστίνα Γιαλουκά. Συγγνώμη Χριστίνα, αλλά... Πέτσι, πολλά ονόματα που για την πραγματικά πολύ σημαντική αυτή προσπάθεια, η οποία ξεκινάει από ένα τοπικό σωματείο, το οποίο μπόρεσε να ασχοληθεί με περιβαλλοντικά θέματα, ιδιαίτερα στην προστατευόμενη περιοχή της Δυτικής Λέσβου. Επαναλαμβάνω τη διακρίση εκ μέρων όλων των Πουσιανών και να σας πω ότι είμαι συγκεκριμένος διπλά, γιατί έχω μέσα στις γενιές, τις οποίες μεγάλωσα μέσα στο μουσείο, από όταν ανακηρύχθηκε το μνημείο του απολυθωμένου δάσους και έβλεπα να μεγαλώνει το μουσείο παράλληλα με τη γενιά μας. Καλή επιτυχία και συγχαρητήρια. Θέλω να πω εγώ πραγματικά και να τονίσω ότι μας τιμά, μας δικαιώνει και ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Μουσείο, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Διευθυντή που έκαναν αυτή την πρόταση και μαζί με αυτό το θέμα. Να δείξω τη Χρουσανή Εφημερίδα, η οποία ξεκίνησε σαν ένα όνειρο και έχει φτάσει στο 21ο τεύχος και διαρκώς μιλάει για θέματα περιβάλλοντος μέσα, και να πω ότι παρότι σήμερα είμαστε στην εποχή της εικόνας και όλα περνάνε πολύ γρήγορα, το έντυπο είναι κάτι που μένει και αποτελεί μία φωνή, και είμαστε και για δεύτερη φορά οι περίφανοι που πραγμόμαστε μέσω της εφημερίδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Πιστεύουμε ότι ο αγώνας για το περιβάλλον είναι αγώνας ατομικός και συλλογικός, και εάν δεν υπάρχει το σπίτι μας, δεν θα είμαστε κι εμείς μέσα. Άρα πρέπει να το προστατεύσουμε. Και ευχαριστούμε για άλλη μία φορά το Μουσείο, όχι μόνο για την άποψη, αλλά και όλους, για όλες τις δράσεις και τους δρόμους που ανοίγει, γιατί αυτό είναι το βασικό, να ανοίγονται δρόμοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε κοντά στο τέλος. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον πρόεδρο του Φορέα Ανάπτυξης και Προβολής Ερεσού να έρθει, γιατί είναι ο επόμενος φορέας που, με τον οποίο συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά, για τη συνεργασία και την οργάνωση φέτος του Σεμιναρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που ήδη έχω αναφερθεί σε αυτό, αλλά και για τη συνολική συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια για την προβολή της Δυτικής Λέσβου. Έχουμε πολλά σχέδια και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Γρεκιώτου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου και εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, μια και ο φορέας Ερεσού έχει ιδιαίτερη περιβαλλοντική ευαισθησία για τα μονοπάτια της Ερεσίας χώρας, τα οποία έχει υλοποιήσει, να δώσετε εσείς το πρόβλημα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και από εμάς. Και θα πω δύο λόγια, ένα ευχαριστώ θα έλεγα, αλλά όταν λέμε λέξη ένα σκαφί, όλοι λέμε πόσο θα αργήσει η πρωτοπορία του Μουσείου του Διοικητικού Συμβουλίου και του κυρίου Δούλου προσωπικά, είναι ότι γίναν δύο αναπτυξιακά έργα στην περιοχή μας και δεν άνοιξε μία, προχώρησαν με όλα αυτά που αναδείξαν. Ευχαριστώ πολύ για ό,τι έκανα. Και φτάνουμε στο τέλος. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Βουνάτσο για αυτή την απονομή. Θα καταλάβει γιατί είναι, τον καλούμε εκείνον στο βήμα. Η επόμενη βράβευση δεν προέρχεται από το μουσείο, προέρχεται από το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάτων και αφορά τους τέσσερις αυτοδιοικητικούς οι οποίοι συμμετείχαν από τις τέσσερις πρώτες χώρες που ίδρυσαν το 1999 το πρώτο πυρήνα γεωπάρκων στην Ευρώπη. Όλοι τους είναι πρόεδροι μικρών χωριών.
γιατί από μικρά χωριά, όπως είναι το Σίγρι, όπως είναι η Ντίνη, όπως είναι το Μαϊστράκ, το Μολίνος και όπως είναι ένα μικρό χωριό στη Γερμανία, ενθάρρυναν τους φορείς να προχωρήσουν σε τέτοιου είδους συνεργασίες. Ξεκινώντας από αυτή τη μικρή συνεργασία, το 1999, βρεθήκαμε το 2012 να είναι ο κύριος Βουνάτσος, ο οποίος υπέβαλε την αίτηση για να γίνει η Λέσβος Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO. Έτσι λοιπόν θα ήθελα, κύριε Βουνάτσο, μια και προέρχεστε από την αυτοδιοίκηση, να δώσετε σε έναν άλλον αυτοδιοικητικό, τον κύριο Απόστολο Αθανασιάδη, που ήταν πρόεδρος της κοινότητας Ιγρίου εκείνη την περίοδο. Κύριε Αθανασιάδη, σας παρακαλώ, το τιμητικό δίπλωμα που ετοίμασε το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων για την συμμετοχή της αυτοδιοίκησης και τη στήριξη στην πρώτη δημιουργία αυτού του Παγκόσμιου Δικτύου. Κυρίες και κύριοι, θα πω και εγώ δύο κουβέντες που να ρίξει. Όταν ήρθε ο Νίκος ο Ζούρος στο γραφείο, στο παλιό Δημαρχείο και μου είπε για γεωπάρκο, εγώ νόμιζα πως τι χρειάζεται γεωπάρκο αφού είναι ανακηρυγμένο θόλας, μουσείο, τούτο εδώ στο οποίο βρίσκεσαι, βρε μπλε. Γεωπάρκο είναι ο πεθαμένος και ζωντανός κόσμος χιλιάδων χρόνων. Και πώς ζούμε και πώς απεθαίνουμε και πώς ανατευόμαστε και τι τρώμε, τα μλάρια αν τα λουνώνται, τα κβάρια αν λινώνται. Και πολλά να τέτοια. Οι κέραμος και επίσης στέγες, οι βασιλιτσοί που έχουν οι μανάδες μας, οι γιαγιάδες μας στα σπίτια και όλα αυτά τα πράγματα. Σπουδαία τα πράγματα τα γεωπάρκα λοιπόν. Να τσιφύρει και τέσσερις, τρεις μάλλον καθηγητάδες, ερευνητές, οι οποίοι με παντιλόνις, τρουάκα, με ψαθένια, αγαπητέ κύριε Πρίτανη, καπέλα, γυρίζαν λοιπόν και ψάχναν χωρίς να ξέρω εγώ κάτι, ούτε δεν έπρεξε, ο κύριος Ζούρος βέβαια θα ήξερε. Ήταν και ένας Κινέζος, τόσο ένας αδύνατος άνθρωπος του πληθύρα, που να ξέρεις τι έφαγε. Αυτός ο άνθρωπος αργότερα στο τραπέζι δεν έκανε. Ένας άλλος Γερμανός, που να ξέρετε τι ήρθε, κύριε Τσίγκρα, φίλε παλιέ, αντί να βγει πόρτα να κατουρίσει, έπεισε από το αψό το καθηγείο κάτω το εστιατόριο. Έπεισε κάτω. Οπότε εγώ τους μέτρησα επίτηδες και τσέτρο, και να πω και έναν καλό λόγο. Βοηθήστε τον πολιτισμό και τέτοιες σπουδαίες κουβέντες ξέρουν να πω, αλλά δεν θέλουν να τσμώ, διότι επρόκειτο στο πόρτο της Πορτογαλίας να γίνει η συνεδρίαση της UNESCO. Και αυτοί θα εισηγόντουσαν εάν θα εγκριθεί η αίτηση την οποία υπέγραψα και εγώ. Κάνει τρεις κύριε Ζούρ μου φαίνεται που γράψαμε, αλλά ήθελα το δήμαρχο. Ήρθε η ώρα. Στο πόρτο της Πορτογαλίας, μου λέει ο κύριος Ζούρος, έλα να πάμε. Συλλογιζόμουν, ρε είναι σίγουρο ότι θα βρεθεί καπνός άσπρος ή θα γυρίσω πίσω την μαύρο παλί, ως τι με θερμινευόμενο κυρίες και κύριοι και σοβαρό λογό, διότι είχε έρθει η Τρόικα την 1η Ιανουαρίου του 2011 στην Ελλάδα και τους αυτοδιοικητικούς μαζί με όλους μας έστριψε κυριολεκτικά σεβασμιότατα. Λέει πώς θα ακουστεί στο ταξίδι αυτό, θα πάμε από εδώ στη Γερμανία, από τη Γερμανία θα πάμε στην Πορτογαλία, από την Πορτογαλία θα πάμε στο Πόρτο. 2.000 ευρώ κυρίες και κύριοι θα κόστιζε το ταξίδι αυτό, να κοιμηθώ, να φάω, αυτοκίνητο
γιατί ο κ. Ζούρος είναι φύγει 2-3 μέρες πιο μπροστά, τα αγγλικά μείνει πλουμαρίτικα αγγλικά, με πάση περιπτώσει, και αισθανόμουν μια ανασφάλεια. Εμσά γυρίζω πίσω, διότι μας πήραν όλα τα αποθεματικά του Δήμου, 35 εκατομμύρια ευρώ ήταν το χρέος που πληρωνόμισα από τις 13 κύριε Πρίτανη Δημαρχίες, γι' αυτό λέω ότι ήμουν Δημαρχίδας όταν πάρει 13 Δήμους, μεγάλος Δήμος στην Ελλάδα. Και φοβούμενος τα οικονομικά, δεν υπήρχε. Κρέμουμε όμως το τηλέφωνο. Και ξαφνικά, τηλεφωνικά ήρθε ο άσπρος καπνός. 90 ψήφους τότε κύριε Ζούρο, με καμία εναντίον. Και τυπώσαμε λοιπόν, μας δώκαν τούτο το κάτω. Για το Γεωπάρκο. Πέρασε η τετραετία, η πρώτη, έπρεπε όμως να πειθαρχήσουμε σε εκείνα τα οποία τα σχολεία που άκουσα τώρα, η εκπαιδευτική, η εκκλησία, εσείς όλοι, κάποια στάνταρ να πιάσουμε ώστε την επόμενη τετραετία να ξαναπάρουμε τον Geopark αυτό. Στο εμπιστεύομαι λοιπόν, αγαπητέ Αποστόλη, συγχαρητήρια. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σας πω δύο λόγια και να σας πω πόσο συγκινημένος είμαι σήμερα για αυτή την τιμή που γίνεται στο πρόσωπό μου εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου των Παγκοσμίων Γεωπάρκων. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον Διευθυντή, τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, το οποίο με πρότεινε να μου γίνει αυτή η διάκριση, η οποία πιστεύω ότι οφείλεται στην επί 12 χρόνια συνεχή μου παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο ως μέλος τότε του Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα δε στην προσπάθεια την τριμερή που έγινε τότε, όπως είπε προηγούμενο ο κ. Διευθυντής, το 1912, όπου συμμετείχε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο Δήμος με δήμαρχο τότε τον κύριο Γουνάτσο. Παράλληλα δε... Αντιδήμαρχος είχα. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ήταν μια τριμερής επιτροπή η οποία εργαστήκαμε με ομόνοια και με αγάπη και μπορέσαμε και προωθήσαμε την ένταξη του όλου του νησιού και να κατοκυρωθεί ως παγκόσμιο ένα από τα μέλη του παγκόσμιου γεωπάρκου. Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή χρονιά σε όλους. Κύριε Πρίτανη, έτσι δεν είναι, τον παράξω. Θα κοιτάξει μια κουβέντα. Θα υποκαταστήσω τον κύριο Ζούρο. Δεν σε λαμβάνω να ευχαριστώ. Κύριε Πρίτανη, κύριε Περιφερειάρχη, ξέρω ότι θα είστε συμπαραστάτη στην προσπάθεια, καθώς φέτος συμπληρώνονται τα 8 χρόνια, κύριε Βουνάτσο, από τότε, και θα έχουμε πάλι φέτος την αξιολόγηση. Οπότε θα ήθελα να σας καλέσω πριν κόψουμε την πίτα να μας πείτε δυο λόγια εσείς, γιατί δεν μας είπατε. Σεβασμιότητα, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ για τον λόγο που μου δίνετε και την πρόσκληση. Και μου είπε μια κυρία μπαίνοντας ότι πρώτη φορά βλέπω ένα περιφερειάρχη να έρχεται. Αλλά εγώ το θεώρησα αυτονόητο όταν έλαβα την πρόσκληση ότι πρέπει να είμαι εδώ. Γιατί θεωρώ ότι ένας από τους πόλους αναπτυξιακούς και παιδευτικούς και πολιτισμικούς, πολιτιστικούς. Λέω ότι. Είναι το μικρόφωνο λίγο χαμηλά. Λέω ότι ήταν αυτονόητη η παρουσία μου εδώ, διότι το μουσείο, το Πολιεθνικό Δάσος, εδώ το Συγκρίο, αποτελεί έναν πολύ σημαντικό πόλο αναπτυξιακό, πολιτισμικό, εκπαιδευτικό, όχι μόνο της Λέσβου, όλου του Βορείου Αιγαίου και της Ελλάδος. Και χαίρομαι στα τελευταία χρόνια, παρακολουθώντας από μακριά, για τους νέους δρόμους που βρήκε.
γιατί είναι αξιοσημείωτο ότι αυτό το μουσείο μπόρεσε να βρει νέους δρόμους και όχι να παραμείνει μόνο στα πολυθωμένα δέντρα, όπως έτσι ξεκίνησε. Τα μεγάλα μουσεία στην Ευρώπη, στην Αμερική, έχουν πολυδιάστατη δραστηριότητα και βλέπω αυτό να ακολουθείται και από το συγκεκριμένο μουσείο, και αυτό οφείλεται προφανώς στο διευθυντή του, αλλά και στην πολυσπερμία απόψεων και γνώσεων που φέρνει το αξιολογότατο Διοικητικό Συμβούλιο, εκ των μελών του οποίου είναι πανεπιστημιακοί και έχουν και αυτή την σημαντική διάσταση φέρνουν. Η περιφέρεια και στάθηκε και θα σταθεί πολύ άρρωγο σε αυτή την προσπάθεια. Πολλά προγράμματα που εκτελούνται από το μουσείο χρηματοδοτούνται από την περιφέρεια και θα χρηματοδοτηθούν και θα επιταχύνουμε το ρυθμό απορροφήσεων και αναθέσεων, διότι θεωρώ ότι κάθε ευρώ εδώ πιάνει τόπο πραγματικά, σε αντίθεση με άλλες δραστηριότητες που δεν νομίζω ότι είναι τόσο αποδοτικές. Θα ενισχύσουμε φέτος και την έκδοση του τόμου του μουσείου και ακόμη είμαστε σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων με το μουσείο για να παραχωρήσουμε το κτίριο, το περιβαλλοντικό που είχε αναγείρει η περιφέρεια στον κόλπο της Καλονής, Σκάλα Καλονής, για διάφορες δραστηριότητες. Περιμένω την τελική πρόταση από τον κύριο Ζούρο πώς θα γίνει αυτή η συνεργασία. Είμαστε πολύ θετικοί να αξιοποιηθεί ένα κτίριο, μια δημόσια περιουσία, η οποία παραμένει αναξιοποιητή και κλειστή στον κόλπο της Καλονής, ώστε να είναι μια επέκταση των δραστηριοτήτων. Ακόμη, φεύγοντας από εδώ και πηγαίνοντας στο Σίγρι, θα έλεγα, το Σίγρι είναι ένα μαγικό μέρος και να σας αποκαλύψω, ήταν το μέρος που την επί 35 χρόνια σύζυγό μου, όταν την γνώρισα, την έφερα εδώ, όταν την πρωτοκάλεσα στη Λέσβο, και την απομόνωσα εδώ σε ένα ξενοδοχείο που είχε ο Γκυγκυρίνης και ήταν τότε ακόμη πιο δύσκολες επικοινωνίες και της είπα δεν θα φύγεις από εδώ, από την απομόνωση, από το μαγικό μέρος αυτό, αν δεν πεις ότι θα παντρευτείς και θα πας ένα Λέσβιο. Και εκεί για να ξεφύγει από την απομόνωση και την ψαροφαγία την οποία την επέβαλα, όπως και στα κρύα νερά του καλοκαιριού, του Σιγρίου, αναγκάστηκε να πει το ναι και έτσι από τότε 35 χρονιά είμαστε μαζί. Άρα έχω μνήμες και τέτοιες. Και θέλω να πω ότι τα δύο μεγάλα αναπτυξιακά έργα που γίνονται τώρα στο Βόρειο Αιγαίο είναι το λιμάνι του Σιγρίου, που σε μείνουμε να πω ως λιμενολόγος, ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας, πρέπει να είχα μια καθοριστική συμβολή όταν είχε πάρει μια κάτω στροφή το έργο και μπορέσαμε να το φέρουμε έτσι σε μια φάση να κατασκευάζεται. Και το άλλο αναπτυξιακό μεγάλο που γίνεται είναι ο δρόμος του Σιγρίου προς το Σίγρι. Θα μπορούσε η χάραξη του να ήταν καλύτερη, σαν μηχανικό στο κρίνο, αλλά παρόλα αυτά αποτελεί σημαντικότατη πρόοδο και αυτό το έργο εφόσον όταν ολοκληρωθεί. Άρα ο λιμένας του Σιγρίου μαζί με το δρόμο θα μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους αναπτύξεως στο Αιγαίο, στη Λέσβο, στη Δυτική Λέσβο. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα να βρει ο λιμένας του Σιγρίου το ρόλο του, το καθοριστικό. Μια προσπάθεια που κάνουμε τώρα να το αποχαρακτήσουμε από μόνο στρατιωτικό λιμένα, γιατί είναι λίγο παράδοξο να είναι στρατιωτικός λιμένας, ώστε να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε ένα έργο σημαντικό άλλο, το οποίο έχω στο μυαλό μου και μου το έχει θέσει επανειλημμένος ο φορέας αναπτύξεως της Ερεσού, το δρόμο Ερεσού Σιγρίου, τον παραλιακό. Νομίζω ότι δεν μ' αρέσουν να με χειροκροτάτε για σκέψεις. Σκέψεις είναι. Άμα κάνουμε κάτι, όταν με χειροκροτήσετε. Αν γίνει κάτι. Τώρα δεν μ' αρέσουν τα λόγια και των πολιτικών, γιατί ματέως επιδιώκω να γίνω πολιτικός, αλλά βλέπω ότι τελευταίες μέρες δεν γίνουν. Εντάξει, θα χειροτήσεις κάποιον επειδή πρέπει να δούμε έναν δρόμο. Ξέρω εγώ, δεν το βλέπω ότι είναι και τόσο. Άμα γίνει κάτι, αν γίνει ένα ουσιαστικό βήμα του κουβεντιάσου. Μπέστος θα το προχωρήσουμε αυτό, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε το έργο. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό το έργο. Συγγνώμη. Και το λιμάνι τέτοια μου λέγατε και με ανάβατε και με ψήνατε και με ποτίζατε ρούζα για να το κάνουμε. Το κάνουμε, εντάξει. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ο δρόμος να συνδυαστεί και δεδομένου το μουσείο και όπως είπα να βρει το λιμένας του Σιγρίου το ρόλο του ώστε να προσελκύσουν ανθρώπους εδώ περισσότερους
σε αυτό το κομμάτι. 80.000 επισκέπτες που ανέφερε ο κ. Ζούρης είναι εντυπωσιακό νούμερο. Μπορεί να αυξηθεί, είναι οι δυνατότητες πολλές και η Μονή του Υψηλού είναι ένα πολιτισμικό θρησκευτικό μνημείο εδώ, το οποίο μπορεί και αυτό να συμπληρώσει το σύνολο. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ που είστε εδώ και ευχαριστώ που με καλέσατε και όλα ελπίζω να πάνε καλά. Thank you.